Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Μπήκε το φθινόπωρο για τα καλά, πτώση της θερμοκρασίας και είναι ωραίο. Η εναλλαγή των εποχών, είχαμε λίγο κουραστεί από τη ζέστη, είναι η αλήθεια. Πλούσια η ειδησιογραφία και σήμερα, είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε, αλλά τα γεγονότα τρέχουν. Και η εκπομπή «Ραντεβού με την επικαιρότητα» είναι εδώ για να σας ενημερώνει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής των ΗΠΑ για το κλίμα αλλά και στις εργασίες της 74ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σήμερα τοποθετείται στη Σύνοδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ αναμένεται στο πλαίσιο της Συνόδου να συναντηθεί και με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως αντιλαμβάνεστε, πολλά είναι αυτά που θα συζητηθούν με τον Τούρκο Πρόεδρο. Στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν μια λογική, θέλουν ουσιαστικά να γίνει ένα νέο ξεκίνημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν θέλετε την άποψή μου γι' αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, δεν έχει λειτουργήσει ποτέ και οι οποιασδήποτε προσδοκίες για τη δημιουργία ενός καλύτερου κλίματος ελληνοτουρκικές σχέσεις ή ακόμα και μιας ελληνοτουρκικής φιλίας έχουν πέσει στο κενό. Και έχουν πέσει στο κενό για τον απλό λόγο ότι η ίδια η Άγκυρα με τις πολιτικές που ασκεί δεν αφήνει στην Αθήνα αλλά και στη διεθνή κοινότητα γενικότερα κανένα περιθώριο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα με βάση του τι συμβαίνει στις μέρες μας. Η κλιμάκωση των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή η Άγκυρα θέλει από τη διεθνή κοινότητα πρώτα να αποσπάσει περισσότερα χρήματα παρά τα 6 δις ευρώ που έχει πάρει μέχρι σήμερα για τη διαχείριση του μεγάλου, είναι η αλήθεια, μεταναστευτικού παύλα προσφυγικού πληθυσμού ο οποίος σταθμεύει στην τουρκική επικράτεια και δεύτερον θέλει να αποσπάσει το yes, το ναι της διεθνούς κοινότητας για να δημιουργήσει μια νέα ζώνη ασφαλείας στα σύνορά της με τη Συρία μέσα στο Συριακό έδαφος. Το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι μη προβλεπόμενο, είναι κάτι απαράδεκτο βάση του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία το ξέρει αυτό, αλλά επιμένει. Και τι θέλει να κάνει εκεί, να τοποθετήσει ένα μέρος του πληθυσμού, του προσφυγικού πληθυσμού, ο οποίος σταθμεύει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι δεν το δέχονται αυτό. Αντιλαμβάνονται ότι πίσω από την πρόθεση της Τουρκίας αυτής υπάρχουν και άλλα κίνητρα, όπως παραδείγματος χάρη η απόπειρα να αποτραπεί η δημιουργία κουρδικού κράτους στα νοτιοανατολικά σύνορα της Τουρκίας και κάτι το οποίο βέβαια μεθοδεύουν Αμερικανοί και Ισραηλινοί και όπως αντιλαμβάνεστε λένε ένα ηχείρο όχι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει αυτή η συνάντηση. Να πούμε ότι οι πολιτικές της τουρκικής κυβερνήσεως έχουν διαχρονικό και πάγιο χαρακτήρα, δεν αλλάζει κάτι. Η γεωπολιτική στόχευση της Άγκυρας αυτή τη στιγμή είναι προσανατολισμένη στο να αποτρέψει τη δημιουργία κουρδικού κράτους στα ανατολικά της σύνορα, το επαναλαμβάνω, και βέβαια να αποσπάσει ό,τι περισσότερο μπορεί δημιουργώντας ζητήματα. Τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο, οι νέες προκλήσεις, οι απειλές της Άγκυρας προς την γαλλική Total και την ιταλική Eni να μην προβούν σε έρευνες και εξορίξεις στο 7ο οικόπεδο της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, που η Άγκυρα θεωρεί ότι τμήματα του οποίου ανήκουν στην υπηρετική της υφαλοκρηπίδα, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων. Από εκεί και πέρα έρχεται χειμώνας, ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα και πιο ήρεμα. Να πούμε ότι στις εξορίξεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι και πολλοί ενδιαφερόμενοι. Είναι οι Αμερικανοί, είναι οι Ισραηλινοί και ας μην ξεχνούμε ότι ρυθμίσεις για την ΑΟΣ έχει κάνει και η Ελλάδα και με την Αίγυπτο. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολλά τα ζητούμενα, το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι πάρα πολύ σύνθετο. Να δούμε λοιπόν τι θα βγει από τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτή τη στιγμή, όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, θέτει μια πολύ ισχυρή υποψηφιότητα για την επανεκλογή του. Και ασχέτως αν
στη Νέα Δημοκρατία κάποιοι δεν χαίρονται πολύ με την παρουσία ενός συντηρητικού και όπως τον θεωρούν λαϊκιστή πολιτικού στο Λευκό Οίκο, είναι προφανές ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να συζητήσει μαζί του. Το ποιους εκλέγει ο αμερικανικός λαός στο Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο, είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είτε στη Ρουσία, είναι δικός του λογαριασμός και σε καμία περίπτωση δεν είναι λογαριασμός αυτών που έσπευσαν την επόμενη μέρα της εκλογής του Τραμπ και ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία αυτή, να γράψουν «It's the end of the world as we know it». Αυτό που μεταφράζεται ως εξής στα ελληνικά, είναι το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζαμε. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης όμως στη Νέα Υόρκη αναμένεται να συναντηθεί με τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό κύριο Ζάεφ, με τον πρόεδρο της Σερβίας τον κύριο Βούκιτ, τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας κύριο Ράμα, ο οποίος είναι στην ουσία ο δήμιος της ελληνικής εθνικής μειονότητας, η οποία διαβίει στην Αλβανία και θέλουμε να δούμε τι θα του πει ο κύριος Μητσοτσάκης όσον αφορά την εγγύηση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, η οποία ειδικά το κομμάτι της που διαβίει στη Χιμάρα δέχεται επίθεση αυτή τη στιγμή από την αλβανική κυβέρνηση προκειμένου τα τύρανα να αποσπάσουν ελληνικές περιουσίες εκεί πέρα. Άρα είναι απαραίτητο ο κύριος Μητσοτάκης να πει στον κύριο Ράμα μία απλή φράση. Κάτσε ήσυχα. Και δεν αρκεί, μια παρένθεση εδώ, και η απειλή προς Αλβανούς ότι η Ελλάδα θα μπλοκάρει την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει οι Αλβανοί να μάθουν να συμπεριφέρονται, γιατί η διαχρονική του συμπεριφορά είναι πάρα πολύ άσχημη. Να πούμε ότι η αντιμετώπιση της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία δεν σταμάτησε να είναι κακή ούτε μετά τις αλλαγές και τον σε εισαγωγικά εκδημοκρατισμό της Αλβανίας, μετά την πτώση του στιγνού κομμουνιστικού καθεστώτος εκεί, το οποίο είχε στείλει στις φυλακές δεκάδες χιλιάδες Έλληνες, μόνο και μόνο γιατί προσπαθούσαν να κρατήσουν αναμένη τη φλόγα του ελληνισμού στα πατρογονικά εδάφη της Βορείου Επίρου. Να δούμε λοιπόν, γιατί θα συναντήσει και άλλους στη Νέα Υόρκη ο κ. Μητσοτάκης και τον επικεφαλής κυβέρνησης του Κωσυφοπεδίου. Να υπενθυμίσουμε, έτσι μας είπαν σήμερα, να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το Κωσυφοπέδιο. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Για τη σκευωρία με αφορμή την υπόθεση της Νοβάρτης που στόχο είχε πολιτικούς της τότε αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, κατέθεσε σήμερα ο κεντρικός τραπεζίτης κύριος Γιάννης Στουρνάρας. Και όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, δεν έχουμε ακόμα πολύ καλή εικόνα, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι στην ωριαίας διάρκειας κατάθεσή του, να πούμε εδώ ότι ο κ. Στουρνάρας κατέθεσε και υπόμνημα και περίληψη της υπόθεσης στον ανακριτή, αναφέρθηκαν και ονόματα πολιτικών. Να πούμε ότι σημαντικό κομμάτι της υπόθεσης αυτής που θεωρείται ως μια σκευωρία έναντι των πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να σπηλωθούν με αφορμή την υπόθεση της Νοβάρτης ήταν κάποιες απίστευτες ακρότητες οι οποίες έλαβαν χώρα δυστυχώς με τη συνέργεια κάποιων δικαστικών. Μία από αυτές τις ακρότητες ήταν με αφορμή και άλλη υπόθεση, κάποιοι έλεγχοι στα γραφεία της συζύγου του κυρίου Στουρνάρα. Να υπενθυμίσω και την υπόθεση με τις θηρίδες, το σπάσιμο των θηρίδων, Σάββατο μάλιστα, του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Τσαμαρά, ο οποίος όταν συνέβη αυτό έλειπε στην Ευρώπη για συμμετοχή του σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αν δεν είχαν γίνει και αυτές οι ακρότητες, ενδεχομένως η υπόθεση να φάνταζε πιο διαδικαστική, πιο απλή. Όμως έβγαζε το μένος των αντιπάλων της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ έναντι ανθρώπων οι οποίοι είχαν υπηρετήσει την πατρίδα τους, είχαν περάσει από πόστα, είχαν κρυθεί στις κάλπες, αλλά παρέμεναν ενεργοί και μάλιστα με έναν ευρύ πολιτικό κύκλο. Και όπως και να έχει, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση κάποιοι να χειραγωγούν τους θεσμούς και να δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Όλα αυτά που έγιναν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, όπως έχει ενδιαφέρον και η κατάθεση της εισαγγελέως, της κυρίας Ελένης Ράικου, η οποία είχε καταγγείλει πάρα πολλά πράγματα, αλλά και τον ρόλο του περιβόητου Ρασπούτιν, τον οποίο ήδη έχουν κατονομάσει πολλοί. Και τον κατονομάζει ευθέως και ο τύπος.
Αναμένεται επίσης να καταθέσουν ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Μιχάλης Καλογύρου, η τέως εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κυρία Δημητρίου, ξένη Δημητρίου, η τέως Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης κυρία Μαρία Παπασπύρου, η εισαγγελέας διαφοράς κυρία Ελένη Τουλουπάκη, οι δύο επίκουροι εισαγγελείς διαφθοράς, ο κύριος Χρήστος Τζούρας και ο κύριος Στέλιος Μανώλης. Είναι δυνατόν να τα έκανε αυτά ο κύριος Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ επί Νέας Δημοκρατίας, ο άνθρωπος που έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα από αυτή την ιστορία, τον οποίο κατονομάζουν ευθέως πολιτικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα έχουν στραφεί με μηνύσεις εναντίον όλων όσοι θεωρούν ότι εμπλέκονται σε αυτό που εκείνοι θεωρούν ως σκευωρία. Αυτό αναρωτήθηκε, επαναλαμβάνω την ερώτηση, είναι δυνατόν ο κ. Παπαγγελόπουλος να τα έκανε αυτά χωρίς να είναι ενήμερος ο Τσίπρας, είπε στο Sky η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Θεανό Φωτίου. Και μόνο αυτό αντιλαμβάνεστε τι επιπλοκές δημιουργεί. Ναι, δεν ήταν δυνατόν, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, να γίνονται όλα αυτά και ο Πρωθυπουργός να μην ξέρει τίποτα. Άλλωστε έγινε σύσκεψη στο Μαξίμου για αυτό το θέμα και βγήκανε μετά και ορισμένοι και έκαναν τις δηλώσεις που έκαναν, όπως ο κ. Παπαγγελόπουλος, ο οποίος μας είπε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στη μεταπολίτευση κτλ. Είναι σαφείς οι πολιτικές ευθύνες. Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι κατά πόσον υπάρχουν ποινικές ευθύνες και ποιοι εμπλέκονται. Όσον αφορά στο θέμα του πρώην Πρωθυπουργού και σήμερα αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι προφανές ότι το όνομά του θα αναφερθεί και όση προσπάθεια και αν καταβάλει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης να τον κρατήσει εκτός του κάδρου των ποινικών ευθυνών, αυτό, αν θέλετε την άποψή μου, θα είναι με την πάροδο του χρόνου σχεδόν αδύνατο. Και βέβαια, κανείς δεν περιμένει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα μπει στη διαδικασία του επηρεασμού της δικαιοσύνης, ώστε να μείνει εκτός κάδρου ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα το κάνει κανείς αυτό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνει, αφήστε που, απλά είναι παράνομο. Όταν διαπιστωθεί ευθύνη πολιτικών προσώπων, πάνε οι δικογραφίες στη Βουλή, γι' αυτό έφτασε και η δικογραφία της Νοβάρτης στη Βουλή, γιατί προσέκρουσε σε πολιτικά πρόσωπα, εν ενεργεία. Και όταν προσκρούει σε πολιτικά πρόσωπα, η δικογραφία πάει στη Βουλή. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι εκενώσεις καταλήψεων από την αστυνομία. Σήμερα το πρωί εκενώθηκε η κατάληψη στην παλιά γερμανική σχολή, ένα νεοκλασικό κτίριο στη συμβολή των οδών Οκταβίου Μερλιέ και Πρασά, που τελούσε υποκατάληψη, προσέξτε, από το 2014, εδώ και μια πενταετία. Στο κτίριο έμεναν 130 μετανάστες και βέβαια η αστυνομία αναζητεί από το πρωί αυτούς οι οποίοι πήγαν τους μετανάστες εκεί. Εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο εκμεταλλεύεται δυστυχείς ανθρώπους, μετανάστες οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη τύχη στη Δύση και πρόσφυγες οι οποίοι βέβαια φεύγουν από μέρη όπου επικρατεί εμπόλεμη κατάσταση και κινδυνεύει η ζωή τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν καραβιές ολόκληρες από μετανάστες σε κτίρια υποκατάληψη. Επίσης, αυτό που μας απασχολεί είναι να δούμε τι θα γίνει με όλους αυτούς τους κυρίως μετανάστες αλλά και πρόσφυγες οι οποίοι φεύγουν από τα νησιά, τα οποία δεν αντέχουν άλλο, στενάζουν υπό το βάρος των μεταναστευτικών ροών. Τα νησιά διαμαρτύρονται, οι τοπικές αρχές διαμαρτύρονται, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Σε πολλές περιπτώσεις, σε ορισμένες ζώνες στα νησιά, οι μετανάστες είναι περισσότεροι από τους γηγενείς. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα και είναι σοβαρότατο πρόβλημα γιατί καταρακώνει την ποιότητα ζωής τους και δημιουργεί βέβαια και τριβές και φαινόμενα τα οποία δημιουργούν και σε βάθος χρόνου και πολιτικό αντίκτυπο ριζοσπαστικοποιώντας τον πληθυσμό προς λάθος κατεύθυνση. Άρα, μένει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που μεταφέρουν τους μετανάστες από τη στιγμή που θα φτάσουν στην Αθήνα
σε καταλήψει μάλλον ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το έκαναν εδώ και χρόνια και δεν αποκλείεται να το κάνουν ακόμα για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχουν ακόμα δεκάδες καταλήψεις στο κέντρο της Αθήνας. Δεκάδες. Η αστυνομία είναι προφανές ότι φτιάξει ένα πρόγραμμα εκένωσης αυτών των χώρων. Ουσιαστικά η κατάληψη η οποία κενώθηκε σήμερα ήταν εντός των ορίων της περιοχής του Κολονακίου. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε το ταξιδιωτικό γραφείο Cook. Και το ξέρουμε γιατί δραστηριοποιείται κάτι λιγότερο από 180 χρόνια. Είναι το παλαιότερο ταξιδιωτικό γραφείο στον κόσμο. Δυστυχώς, χρεοκόπησε. Η τελευταία του πτήση χθες έφτασε από το Ορλάντο στο Μάντσεστερ και πλέον υπάρχουν χιλιάδες Βρετανοί τουρίστες εγκλωβισμένοι σε όλο τον κόσμο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα πακέτα της Thomas Cook. Thomas Cook είχε και δικό της στόλαρο πλάνων, είχε τα πάντα για να μεταφέρει τους τουρίστες από εδώ και από εκεί. Χρεοκόπησε λοιπόν η εταιρεία. Η Βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προσπαθεί να φροντίσει για τους περίπου 200.000 Βρετανούς τουρίστες, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε όλο τον κόσμο. Προσέξτε, οι 50.000 από αυτούς είναι στην Ελλάδα, με ένα μεγάλο μέρος τους, κάτι παραπάνω από 20.000, να είναι στην Κρήτη. Η υπηρεσία, λοιπόν, η Βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προσπαθεί να μεριμνήσει για τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων στις εστίες τους. Ήταν ασφαλισμένες οι πτήσεις, υπήρχε ένα είδος ασφάλισης των πτήσεων, οπότε υπάρχει αυτή η διαδικασία, είναι προβλεπόμενη. Τώρα, το πρόβλημα είναι με τους ξενοδόχους σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει εμάς. Ποιο είναι το μέγεθος, μάλλον να το πούμε, ποιο είναι το φέση που θα φάνε από την Thomas Cook όσοι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί για τις υπηρεσίες τους. Άρα αυτό που μένει να δούμε τώρα είναι ποια θα είναι η ζημία όσον αφορά στο φέση, επαναλαμβάνω, που θα φάνε οι Έλληνες ξενοδόχοι, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας από την Thomas Cook. Και βέβαια, η ζημιά είναι γενικότερη. Γιατί Thomas Cook έφερνε εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Πολλά από τα πακέτα της το καλοκαίρι είχαν ως προορισμό την Ελλάδα. Είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη. Δυστυχώς, όταν τέτοιες εταιρείες χρεοκοπούν, ουσιαστικά, μεταφορικά μιλάω, οι μετασεισμοί είναι μεγάλοι. Δεν ξέρω, ακούσατε κι εσείς τις τελευταίες μέρες όλη αυτή τη φασαρία που είναι για το μετρό της Αθήνας. Για τη μετονομασία δύο σταθμών του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος ήδη έφερε το όνομα του Αλέκου Παναγούλη, ενός πραγματικού αντιστασιακού, ο οποίος όρθωσε το ανάστημα του στη Χούντα, σύντροφος επί χρόνια της Ιταλίδας δημοσιογράφου Ριάννας Φαλάτσι, η οποία άφησε εποχή με τα βιβλία της. Και βέβαια η απόπειρα με μετονομασίας του σταθμού, Ευαγγελισμός, να πούμε ότι η στάση αυτή ονομάστηκε έτσι στα τέλη του 19ου αιώνα, νομίζω περίπου στο 1880 κάτι, όταν και ιδρύθηκε εκεί το ομώνυμο θεραπευτήριο. Και πραγματικά, κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί έγινε αυτή η απόπειρα με μετονομασίας των δύο σταθμών. Υπήρξαν αντιδράσεις, γιατί και η ονομασία Ευαγγελισμός και η ονομασία Άγιος Δημήτριος, που είναι και η ομώνυμη πόλη, ο ομώνυμος δήμος της Αττικής, έχουν και χριστιανικό υπόβαθρο. Και δεν πας σε καμία περίπτωση να μετονομάσεις δύο περιοχές, δημιουργώντας μάλιστα σύγχυση σε βάθος χρόνου, σε αυτούς οι οποίοι θα ψάχνονται να δούνε πώς θα πάω στον Ευαγγελισμό, πώς θα πάω στον Άγιο Δημήτριο. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει μια σαφής διαφορά μεταξύ δεξιάς και αριστεράς εδώ πέρα. Η αριστερά εργαλειοποιεί. Η δεξιά, όχι, τα ονόματα των ανθρώπων της. Ο Πάμπλος, ο Μπακογιάννης, ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη ζωή του για την εθνική συμφιλίωση. Η μνήμη του ήταν, είναι και παραμένει ζωντανή σε όλους μας και θα παραμείνει ζωντανή. Γιατί, επαναλαμβάνω, έδωσε τη ζωή του στο βωμό της εθνικής συμφιλίωσης.
Οπότε θεωρώ ότι η απόπειρα να γίνει χρήση του ονόματός του κατά αυτόν τον τρόπο συνιστά εργαλειοποίηση και δεν νομίζω ότι ενθουσίασε κανέναν. Έβγαλε χθες μία απάντηση ο κ. Σταχιάος, αφήνοντας αιχμές, λέγοντας ότι δεν του κατέβηκε ξαφνικά θεία επιφύτηση να αλλάξει τα ονόματα των σταθμών. Προφανώς ήθελε να πει ότι κάποιοι τον όθησαν σε αυτή την κατεύθυνση, να πούμε ότι ο κ. Σταχιάος είναι Θεσσαλονικιός, απέτυχε να εκλεγεί δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ίσως αυτό να έχει να κάνει και με τις απόψεις του για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι. Απέτυχε να εκλεγεί βουλευτής και δεν ξέρω γιατί μεταξύ μας, κυρίες και κύριοι, ορίστηκε επικεφαλής στην Αττικό Μετρό. Όταν γίνονται τέτοιου είδους επιλογές, είδω και συνέπειες. Όπως και να έχει, το θέμα ρυθμίστηκε, μαζεύτηκε, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, στη δική μας διάλεκτο και από εκεί και πέρα, τέλος καλό, όλα καλά και ας αντιληφθούν κάποιοι ότι με την εργαλειοποίηση, με τέτοιου είδους εργαλειοποιήσεις, με τέτοιου είδους τακτικές, δεν πάμε πουθενά. Ένα άλλο θέμα για το οποίο προφανώς δεν έχετε ενημερωθεί. Και δεν έχετε ενημερωθεί, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτά τα θέματα εδώ στην Ελλάδα προκαλούν μία αμηχανία στην λεγόμενη πρόοδο. Και όταν λέμε αμηχανία, είναι γιατί από το 1974 και μετά, επειδή επιδείχθηκε μία με καλή πρόθεση προσπάθεια να ενταχθεί πλήρως η αριστερά στις ριζοσπαστικές της εκφάνσεις πολιτικοκομματικές στο πολιτικό παιχνίδι, επικράτησε ένα είδος ανοχής σε μία προπαγάνδα η οποία ήταν προϊόν της δουλειάς στρατευμένων ιστορικών για την παρουσίαση μιας συγκεκριμένης οπτικής του τι έγινε στην Ελλάδα, αλλά και την επιβολή μιας ατζέντας στα κοινωνικά θέματα με πολύ συγκεκριμένη στόχευση και κατεύθυνση. Εγώ θυμάμαι στις σχολικές μας εορτές το πώς αναφερόμασταν σε ορισμένα πράγματα και πώς αναφερόμασταν μετά. Πώς αναφερόμασταν, παραδείγματος χάρη, στο όχι της 28ης Οκτωβρίου και στον Ιωάννη Μεταξά. Πώς αναφερόμασταν μετά, ειδικά το 81 όταν ήρθε το Πασόκ. Πώς αναφερόμασταν, παραδείγματος χάρη, στις ιδεολογίες, στα βιβλία ιστορίας. Και βέβαια, πλην των σχολικών εγχειριδίων, που είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση, γιατί η αριστερά προσπάθησε και ακόμα προσπαθεί να τα χρησιμοποιήσει για τη διαμόρφωση κοινωνικών, ιστορικών, πολιτικών συνειδήσεων, η ιστοριογραφία του εμφυλίου πολέμου. Εγκλήματα αποσιωπήθηκαν. Κανείς δεν ξέρει για τους 70.000 Έλληνες οι οποίοι έπεσαν νεκροί από την απόπειρα της δημιουργίας στη χώρα μας ένας νέου ολοκληρωτισμού, ο οποίος θα διαδεχόταν τον ναζιστικό ολοκληρωτισμό, ο οποίος άνοιξε τόσες μυριάδες πληγές στην Ελλάδα και την κατέστρεψε. Και φτάνουμε στο ψήφισμα της προηγούμενης Πέμπτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εξισώνει τα εγκλήματα ναζισμού και κομμουνισμού, το οποίο ψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία, 535 ευρωβουλευτές έναντι 66, οι οποίοι ψήφισαν κατά, και 52 ευρωβουλευτών, οι οποίοι απήχαν ή ψήφισαν λευκό. Λοιπόν, οι 535 ευρωβουλευτές, οι οποίοι ψήφισαν για την εξής, για την ουσιαστικά την καταδίκη των εγκλημάτων του ολοκληρωτισμού, δηλαδή του ναζισμού, ο οποίος βέβαια οδήγησε και στο φοβερό ολοκαύτωμα, έτσι, και του κομμουνισμού, ο οποίος οδήγησε και αυτός στην απώλεια εκατομμυρίων ζωών, σε εκτοπίσεις, καταστροφή, απόγνωση, γκουλάγ κτλ. Υπενθυμίζω και το έγκλημα στο Κατίν, με τη δολοφονία, τη μαζική δολοφονία 15.000 Πολωνών αξιωματικών, την οποία η Μόσχα παραδέχθηκε μετά τις αλλαγές στη Ρωσία που οδήγησαν στον εκδημοκρατισμό της χώρας.
Έγινε λοιπόν η εξίσωση, έγινε ουσιαστικά η καταδίκη των εγκλημάτων του κομμουνισμού και του ναζισμού, οι οποίοι έχουν και μια κοινή βάση, το σοσιαλισμό. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ντρέπομαι γιατί βρέθηκε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία καταψήφισε αυτό το ψήφισμα. Κυρία Μαρία Σπυράκη. Λοιπόν, όπως και να έχει, ποτέ πια ολοκληρωτισμός, κυρίες και κύριοι, ποτέ πια ανθρώπινος πόνος, ποτέ πια καταστολή, ποτέ πια ελευθερία, ποτέ πια βάναυση ή κανενός είδους καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ναζισμός και κομμουνισμός σημαίνει καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημαίνει δικτατορία, άλλωστε οι ίδιοι το λένε και στην αριστερά δικτατορία του προλεταριάτου, και σημαίνει αποιεροποίηση της ανθρώπινης ζωής. Ποτέ πια. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Blue Sky και παρακολουθείτε την εκπομπή Ραντεβού με την Επικαιρότητα. Είμαι ο Νίκος Οχιδήρογλου και θα είμαι κοντά σας και για την επόμενη μισή ώρα. Όμως, το 211-1860-001 είναι το τηλέφωνο που βλέπετε στους δέκτες σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Θα ήθελα, πριν δώσω το λόγο στην πρώτη τηλεθεάτρια, να πω, κλείνοντας αυτό που είπα για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την καταδίκη όσον αφορά τα εγκλήματα του ναζισμού και του κομμουνισμού, να πω ότι περιποιεί τιμή στην κυρία Αν Μισελ Ασημακοπούλου, την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία υπερψήφισε το ψήφισμα. Να μην λέμε μόνο ποιοι δεν το έκαναν, να λέμε και ποιοι το έκαναν, για να αποδίδουμε τα, κατά τη γνώμη μας, τα εύσημα σε αυτούς που πρέπει να αποδοθούν. Κατά τη γνώμη μας πάντα. Και τη δική μας οπτική. Δικαιούμαστε ως δημοσιογράφοι, υπάρχει το ρεπορτάζ και υπάρχει και η γνώμη. Αυτό ήταν έκφραση γνώμης. Δίνω τα συγχαρητήριά μου εγώ προσωπικά στην κυρία Σημακοπούλου, η οποία υπερψήφισε το ψήφισμα. Και πάμε στην πρώτη τηλεθεάτρια, είναι η κυρία Μαριάννα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα σας. Σας καλησπερίζω. Να είστε καλά. Ναι, ήθελα να σας απευθύνω δύο τινά, τα οποία αφορούν την Ελλάδα μας, η οποία αναρωτιέμαι πλέον αν θεωρείται πατρίδα μας. Δεν ξέρω αν καταλάβατε την ερώτηση. Σας ακούω. Η Ελλάδα θεωρείται πατρίδα των Ελλήνων αυτή τη στιγμή? Αυτό είναι ένα ρητορικό. Βεβαίως και θεωρείται πατρίδα των Ελλήνων. Τι θέλετε θεωρείτε να πείτε? Ναι, σαν θεωρία θεωρείται. Είναι. Βεβαίως και είναι, κυρία Μαριάννα. Τι με ρωτάτε? Να σας πω τι σας ρωτάω. Πρωτίστως, πόσοι αυθεντικοί Έλληνες κατοικούν στην Ελλάδα και πόσοι αλλοδαποί, νόμιμοι και μη κατοικούν στην Ελλάδα. Δεν θέλω ακριβή αριθμό. Πόσοι, όταν λέω αυθεντικοί Έλληνες, εννοώ αυθεντικοί. Γεννημένοι προετών, Μωραΐτες, Δρουμελιώτες, Μακεδόνες, Θρακιώτες, όλοι. Ναι, όλοι επιτρέψτε αυτοί μου, κυρία Μαρία, να επιτρέψτε και μου. Και νησιώτες. Επιτρέψτε μου όμως. Παρακαλώ. Ο όρος αυθεντικός είναι λάθος. Έλληνας είναι αυτός που αισθάνεται Έλληνας, κυρία Μαρία. Όχι αυτός που τον πατέρα του τον εσφαγίασε ο Χίτλερ, ούτε αυτός που την προγιαγιά του την εβίασε ο Τούρκος. Αυτός δεν θεωρείται Έλληνας? Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, κυρία Μαριάννα, και η φρασιολογία που χρησιμοποιείτε με όλο το σεβασμό είναι τουλάχιστον ατυχής. Ατυχής γιατί? Είναι ατυχής. Έλληνας είναι αυτός που αισθάνεται Έλληνας. Έλληνας είναι αυτός ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του, ο οποίος αισθάνεται μέτοχος στο βίωμα της ζωής στην Ελλάδα, ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αξιών, το οποίο μοιράζεται μαζί μας με όλους τους υπόλοιπους. Έλληνας είναι αυτός που αισθάνεται Έλληνας, που έρχεται εδώ διαβίει, εργάζεται τίμια, συνεισφέρει στην κοινωνία. Αυτός είναι Έλληνας. Και ο οποίος μπαίνει στην εκκλησία, κάνει το σταυρό του, φροντίζει την οικογένειά του, εργάζεται τίμια. Αλλά ακόμα και αν έχει στοιχεία που μας διαφοροποιεί, παραδείγματος χάρη, αν είναι άλλου θρησκεύματος ή άλλου δόγματος, αλλά έχει το ίδιο αξιωκό πλαίσιο με εμάς, αγαπάει την Ελλάδα, είναι Έλληνας, είναι τόσο απλό. Εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω. Γιατί δεν καταλήγετε? Όταν λέμε τη θρησκεία μας, η θρησκεία είναι να κάνεις το σταυρό σου, αλλά δεν είναι μόνο και αυτό. Είναι να δίνεις τη μισή φέτα ψωμί στο διπλανό σου που πεθαίνει από την πείνα. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό είναι, κατά την γνώμη μου, υπήρξαν και Έλληνες που έχουν κάνει τρελά, αλλά όχι η πλειοψηφία τους. Τρελά εννοώ ανάποδα από αυτά που λέω. Όμως, αλλού ήθελα να καταλήξω.
βγαίνουν στη τηλεοράση συνέχεια να κυβερνήσει ο ένας, να κυβερνήσει ο άλλος, να κυβερνήσει ο άλλος, να κυβερνήσει ο άλλος. Όταν σε μια μικρή Ελλάδα, όχι υποπτώχευση, μέσα στην πτώχευση, υπάρχουν 652 κόμματα, υπερβάλλω αλλά καταλαβαίνετε τι λέω, τόσα κόμματα να τα ψηφίσει ποιος, ένα αυτό. Και δεύτερον, γιατί μέσα στα κόμματα τόσοι ξένοι, τόσοι Τούρκοι, τόσοι Αλβανοί, τόσοι Πολωνοί, μέσα στα ελληνικά κόμματα. Γιατί. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την κυρία Μαριάννα. Όποιος έχει, είναι Έλληνας υπήκοος, έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και το εκλέγεστε. Από εκεί και πέρα και οι ψηφοφόροι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν αυτούς που ψηφίζουν σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε αυτό είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε για την Βουλή, είτε για την Ευρωβουλή, ο καθένας με τα δικά του κριτήρια. Η κυρία Έφη από την Κυψέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χιδηρόγλου, καλή εβδομάδα και καλό φθινόπωρο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να πω για τον Πρωθυπουργό μας που πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και του δίνεται ευκαιρία και είμαι σίγουρη πως θα μιλήσει πάρα πολύ καλά σε όλους τους ηγέτες που θα συναντήσει, αλλά πιο πολύ πιστεύω πως θα μιλήσει πολύ καλά και πολύ σωστά στον κύριο Ζάεφ, που ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζάεφ μας κάνανε ρεζίλι. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω τώρα. Το πρωί, ένα κανάλι, δεν χρειάζεται να το πω, ίσως το είδατε, ήταν ο κύριος Κυρίτσης του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ότι όλοι αυτοί οι μωρομάνες και οι άνθρωποι που τους παίρνουν να τους βάλουν κάπου, τους βάζουν χωρίς στέγη, να έχουν στέγη ένα μουσαμά. Και έγινε θηρίο ανήμερο η κυρία Βούλτεψη. Του λέει δεν τους βάζουν να έχουν μουσαμά, τους βάζουν καλύτερη. Έχουν στέγη, έχουν πάνω από το κεφάλι του στέγη. Όχι, λέει, επέμενε. Μου ήρθε κύριε Χιδήρογλου να πάω εκεί πέρα να τον πιάσω, να του βγάλω τα μάτια. Είναι πράγματα αυτά, να επιμένει στα ψέματα. Αφού ήταν εκεί πέρα τόσοι άνθρωποι και οι δημοσιογράφοι, του λέγανε τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Κυρίτση. Δεν γίνεται αυτά. Του πάνε σε καλύτερα. Και εκεί στα κτίρια που μένουν μέσα δεν έχουν ούτε φω στο νερό. Κοιμούνται κάτω σε χαρτόκουτα, του πάνε σε κύριε Έφη, ευχαριστώ πολύ. Θέση. Ναι, ακούστε με. Ευχαριστώ πολύ που τηλεφωνήσατε. Ακούστε. Αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το απίστευτο, εξωφρενικό και απάνθρωπο χάλι στη Μόρια, δεν δικαιούνται για να ομιλούν, για να χρησιμοποιήσω τη ρίση του Μέννη του Κουτσόγιωργα. Έρχονται σήμερα, σαν να μην ήταν ποτέ στην εξουσία πριν 4,5 χρόνια, και κουνάνε το δάχτυλο, ζητώντας από μια κυβέρνηση 2 μηνών ανθρώπινη μεταχείριση των μεταναστών, όταν εκείνοι τους πήγαν και τους πέταξαν στη Μόρια, αδιαφορούσαν σε αυτά τα έσχη που γινόντουσαν στη Μόρια. Δεν ασχολήθηκαν ποτέ με τους δουλέμπορους, για να μην σας πω ότι είναι προφανές, ειδικά στην περίπτωση των καταλήψεων των εξαρχείων, ότι υπήρξε συνεργασία κυκλωμάτων της άκρας αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου με τις ΜΚΟ και τα δουλεμπορικά κυκλώματα, τα οποία εκμεταλλεύονται αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους. Και έρχονται αυτοί σήμερα, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πούν τι, αφού δεν τα ρύθμισαν όλα αυτά, δεν τα φρόντισαν, κάναν πως δεν βλέπανε την ιστορία των καταλήψεων, έτσι πήγαιναν οι εισαγγελικές διαταγές στη Γαδά, και η Γαδά σε μια απίστευτη, χοντροειδέστατη παράβαση καθήκοντος δεν μεριμνούσε για την εκένωση των καταλήψεων, γιατί ήταν προφανές ότι υπήρχε πολιτική προφορική εντολή. Μην τα αγγίζετε αυτά, και έρχονται σήμερα και μας κούνανε το δάχτυλο. Μην τελαθούμε τελείως τώρα. Ποιος είναι ο επόμενος? Μ' ακούνε στο κοντρόλ? Ο κ. Πέτρος από την Κηφισιά, ευχαριστώ. Σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Εσείς. Έχω μια απορία εδώ και χρόνια που με βασανίζει, κύριε Σιδηρόγλου. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπρας έβγαινε στις τηλεοράσεις και μας δήλωνε ευθαρσός και εντόνως ότι είναι άθεος. Θα μου πείτε για τον Πάπα τώρα. Να μου πείτε για τον Πάπα. Όχι, δεν θα σας πω για τον Πάπα. Αλλά αυτά είναι θεατρινισμοί. Έχω την εξής απορία.
δικαιούται εξοδείο ακολουθίας ένας άθεος βάσει του Συντάγματος και της θρησκείας των Ελλήνων. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε, κύριε Πέτρο, το πώς κυδεύεται ο καθένας είναι δικός του λογαριασμός. Δεν αποφασίζουν άλλοι, ο ίδιος αποφασίζει. Εγώ βλέπω ότι πολλά στελέχη της αριστεράς έχουν επιλέξει την πολιτική κηδεία. Δικαίωμά τους αναφέρετο είναι. Το πώς θα ζήσει κάποιος και το πώς θα φύγει από το μάτιο του το κόσμο είναι προσωπική του υπόθεση. Δεν έχει να κάνει με κανέναν άλλον. Αν κάποιος έχει προαποφασίσει ότι όταν έρθει η ώρα να φύγει θα φύγει με πολιτική κηδεία, θα φύγει με πολιτική κηδεία. Δεν θα ρωτήσει ούτε εμένα, ούτε κανέναν, ούτε το κράτος, ούτε την Εκκλησία. Δικαίωμά του αναφέρετο. Η επόμενη μας γραμμή. Ο κύριος Γιώργος από τη Σουβάλα, καλώς τον. Από τη φτωχιά, αλλά όμορφη Σουβάλα, χωρίς πόσιμο νερό. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο. Ρε τσολιά μου, πού είσαι σήμερα. Απουσία. Παίρνεις απουσία. Λοιπόν, αυτά που θα πω δεν είναι άσχετα με αυτό που θα πω παρακάτω. Σήμερα είναι η επέτειος 1941, τα πρώτα πειράματα θανάτωσης σε θαλάμους αερίων στο Auschwitz κατά το ολοκαύτωμα. Λοιπόν, προχτές πήρα το ΑΡΤ του Γιώργου Καρατζαφέρη, πήρα απουσία που λένε, που έλεγε ο Τσολιάς. Πήρα απουσία και απολογούμε. Είχε κάνει μια εκπομπή πριν τις εκλογές με τον Κώστα Πλεύρη, που διακομωδούσαν και οι δύο αν περνούσαν καλά οι έγκλειστοι μέσα στο Auschwitz. Σχεδόν υπονοούσαν ότι ζούσαν σε ρεζόρτ 5 αστέρων. Ή τέλος πάντων ήταν οικοτροφείο μωρών παθαίνων. Κύριε Γιώργο, ακούστε με λίγο. Δεν βγάλανε προφανώς τον αέρα, ενώ το επεδίωξα πεισματικά και επανειλημμένα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Καρατζαφέρη, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο, ακούστε με. Ακούστε με. Όπως έκανε και τη Χρυσή Αυγή. Ακούστε με. Ακούστε με, κύριε Γιώργο. Ναι. Σωστά, επαναλαμβάνω, σωστά, σε πολλές, αν σχεδόν σε όχι όλες τις προηγμένες χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος, η δημόσια άρνηση φρικτών μαζικών εγκλημάτων, γενοκτονιών, όπως είναι το ολοκαύτωμα, αποτελεί ποινικό αδίκημα. Προσωπικά, ως πολίτης, ως Ευρωπαίος, ως χριστιανός ορθόδοξος, που είναι και η βασική μου ταυτότητα, εκνευρίζομαι, οργίζομαι, βγαίνω από τα ρούχα μου όταν ακούω ανθρώπους να ειρωνεύονται ή κατά αυτόν τον τρόπο ή να εξυμνούν τέτοιου είδους μαζικά εγκλήματα ή προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουν παρουσιαστεί λάθος από τους ιστορικούς. Λοιπόν, κύριε Καρατζαφέρη. Λοιπόν, να το κλείσουμε εδώ. Ακούστε, κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο, να το κλείσουμε εδώ. Ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε. Ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε. Ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε. Να το κλείσουμε εδώ. Υπήρξε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Πέμπτη, το οποίο ήταν σαφές. Ήταν σαφές. Και τι έλεγε αυτό το ψήφισμα? Ότι καταδικάζουμε τα εγκλήματα του ολοκληρωτισμού, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, καταδικάζουμε τα εγκλήματα του ναζισμού και του κομμουνισμού. Και μάλιστα αυτό το ψήφισμα θα διοχετευτεί στη Ρωσία. Θα πάει και στη Ρωσία, θα κατατεθεί στη Ρωσική Δούμα. Γιατί? Γιατί οι Ρώσοι εκδημοκρατίστηκαν, αλλά έχουν μία... Το έχω γράψει σε ένα βιβλίο που έχω κάνει για τον Πούτιν. Έχουν μία δυσκολία στο να έρθουν αντιμέτωποι με αρνητικές εκφάνσεις του ιστορικού παρελθόντος τους. Του παρελθόντος τους. Της ιστορίας τους. Και ειδικά στο κομμάτι από την Οκτωβριανή Επανάσταση μέχρι τις αρχές της δεκαετίας των 90 που έγιναν οι πολιτικές αλλαγές, οι καταλυτικές πολιτικές αλλαγές και ουσιαστικά διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και δημιουργήθηκαν ένα σωρό άλλα κράτη από την Σοβιετική Ένωση, αποσκύρτησαν
Και βέβαια η Ρωσική Ομοσπονδία. Λοιπόν, ακόμα και σήμερα, ο τρόπος με τον οποίο πολέμησαν οι Σοβιετικοί τότε εναντίον των Ναζί παρουσιάζεται ως ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, χωρίς να θέλω να το δικαιολογήσω, ένα κράτος να τραβάει ένα χι σε όλη του την ιστορία και να λέει αποτύχαμε για 80 χρόνια. Από την άλλη, υπάρχει και το θέμα της αναγνώρισης των εγκλημάτων του σταλινισμού, κυρίως του σταλινισμού. Αν και καθ' όλη την περίοδο του κομμουνισμού η Σοβιετική Ένωση γίνανε φοβερά εγκλήματα. Αλλά αυτά κλιμακώθηκαν, επιτάθηκαν επί των ημερών του Στάλιν. Αναφέρθηκα προλίγου στη σφαγή στο Κατίν. Η σφαγή στο Κατίν ήταν μία εισήγηση του Λαβρέντι Μπέρια στον Στάλιν και η στόχευση ποια ήταν. Ήταν ουσιαστικά η καταστροφή της πολωνικής αστικής τάξης. Γιατί? Για να μπορέσει να εγκαθιδρυθεί κομμουνιστικό καθεστώς στην Πολωνία. Ουσιαστικά οι Ναζί και ο Στάλιν διαμοίρασαν την Πολωνία. Εξού και το κατάπτυστο σύμφωνο μη επίθεση Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, το οποίο υπεγράφει το 1939. Και προσέξτε, η 23η Αυγούστου, που είναι η ημέρα μνήμης των θυμάτων του ολοκληρωτισμού, όπως έχει αυτή καθιερωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, εδώ 23 Αυγούστου δεν κουνιέται φύλλο, για να μην παρεξηγηθεί ο Περισσός, ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω ποιος άλλος, γίνεται ακριβώς γιατί, για να τα θυμόμαστε αυτά. Λοιπόν, το έγκλημα στο Κατίν είχε ένα στόχο, την καταστροφή της αστικής πολωνικής τάξης. Γιατί? Γιατί η Πολωνία αξιωματική που ήταν εκεί έγκλειστη ήταν ουσιαστικά η αφρόκρεμα της πολωνικής αστικής τάξης. Γι' αυτό και σήμερα, αν πάτε στην Πολωνία, αν πάτε στην Τσεχία, αν πάτε στη Σλοβακία, αν πάτε στην Ουγγαρία, αλλά και αλλού, τα κομμουνιστικά και ναζιστικά σύμβολα είναι απαγορευμένα. Οποιοδήποτε επισκεφτεί τη Βουδαπέστη μπορεί να πάει στο Μουσείο του Τρόμου. Εκεί να δει τι ακριβώς έγινε από τον ναζισμό και τον κομμουνισμό. Και επειδή πολλοί βρίζουν τον Ορμπάν, να τους θυμίσω το εξής, ότι ο Ορμπάν ήταν ήρωας της αντίστασης των Ούγγρων τη δεκαετία του 80 που ήταν φοιτητής εναντίον του τότε κομμουνιστικού καθεστώτος. Υπάρχουν και μάλιστα δύο φωτογραφίες με σύλληψη του Ορμπάν δεμένου πιστάγκωνα με χειροπέδες από την αστυνομία του καθεστώτος. Για να μην ξεχάσουμε και τις εμβληματικές φυσιογνωμίες όπως ήταν ο Λεχ Βαλέσα, ο οποίος αντιστάθηκε με όλη την ψυχή της δύναμης και του σώματός του ενάντια στην κομμουνιστική επιβολή. Και το πολωνικό κομμουνιστικό καθεστώς δεν ήταν αστείο, σκότωνε ιερείς. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε με την αλληλεγγύη. Και έρχονται σήμερα, τα διάβαζα χθες το βράδυ, δηλώσεις βουλευτών, ευρωβουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος, είδα τις δηλώσεις του κ. Παπαδάκη, αλλά και του Κώστα Αρβανίτη, οι οποίοι, ο Κώστα Αρβανίτη μάλιστα προσπαθεί να δικαιολογήσει το σύμφωνο μη επίθεση. Μα το σύμφωνο μη επίθεση που μας το παρουσιάζει ως προϊόν των γεωπολιτικών συνθήκων της περιοχής, αγαπητέ κύριε συνάδελφε και ευρωβουλευτά, έγινε για ένα λόγο. Για να μπορεί απερίσπαστα ο Χίτλερ, έχοντας την πλάτη του καλυμμένη από τους Σοβιετικούς, να ξεκινήσει τους κατακτητικούς τους πολέμους στην Ευρώπη. Όπερ και γένετο. Και επίσης, για αυτούς που κάνουν γαργάρα τη συνεργασία των Ναζί με τους Σοβιετικούς, θα τους θυμίσω κάτι. Ότι για να επιτεθούν οι Ναζί στη Γερμανία, χρησιμοποίησαν τη Σοβιετική βάση στο Μουρμάνσκ. Οι Σοβιετικοί τους βοήθησαν για να εισβάλλουν στην Νορβηγία. Λοιπόν, αυτά μην τα ξεχνάμε. Αυτά είναι αδιαμφισβήτητα ιστορικά γεγονότα, τα οποία δεν δέχονται παραγραφής. Έτσι, δεν δέχονται παραγραφής. Άρα, καιρός είναι, λίγο να δούμε πόσο πολύτιμη είναι η ελευθερία μας, για την οποία κάποια έχησαν το αίμα τους σε αυτή την πατρίδα. Και η ελευθερία τι σημαίνει? Σημαίνει ελευθερία να μπορούμε να λατρεύουμε, ελευθερία να μπορούμε να εκφραζόμαστε, να επιλέγουμε αυτούς που θα μας κυβερνούν. Και βέβαια, ουσιαστικά, των δικαιωμάτων μας. Ψηφίζοντας και στηρίζοντας πολιτικά κόμματα και οργανώσεις ή ενισχύοντας φορείς, οι οποίοι επιβουλεύονται την αστική κοινοβουλευτική μας δημοκρατία και, για να μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας, την ελευθερία μας, γιατί αυτό είναι το καθεστώς μας στην Ευρώπη που έχει εγγυηθεί τις ελευθερίες μας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εδώ και χρόνια. Είναι η αστική κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Δεν διώκεται κανείς για τις ιδέες του. Έτσι.
Από εκεί και πέρα, όσοι το κάνουμε αυτό, ασεβούμε. Δηλαδή, όσοι ψηφίζουμε κόμματα τα οποία της άκρας δεξιάς ή της άκρας αριστεράς, τα οποία επιβουλεύονται τις ελευθερίες μας, ουσιαστικά ασεβούμε στη μνήμη των ηρώων μας, των ανθρώπων μας οι οποίοι πολέμησαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και να μην ξεχνάμε ότι το 2021 γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και υπενθυμίζω εδώ τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, πρώτα είπαμε για την πίστη και μετά για την πατρίδα, στην ομιλία του το Οκτωβρίου του 1834 στους μαθητές του πρώτου γυμνασίου Αρένων της Αθήνας. Η επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, η κυρία Ιφηγένεια από τα Πατήσια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Χιδηρογλου, καλό φθινόπωρο καταρχάς. Να είστε καλά. Ήθελα να παρέμβω όσον αφορά την κυρία που, την πρώτη κυρία που μίλησε, για τον ελληνισμό. Λοιπόν, επειδή προέρχομαι από μια οικογένεια, τον οποίο οι πάποι ή το πρόσφυγες εκ Μικράς Ασίας ορμόμενοι, θέλω να πω τούτο. Δηλαδή, θέλει να μας πει η κυρία αυτή ότι η γιαγιά μου, ο παππούς μου που πολέμησε στο Μικρασιατικό, δεν είναι Έλληνες. Κυρία... Γιατί αν δεν ήταν Έλληνες, αν δεν υπήρξαν Έλληνες, να πάω να τους ξετάξω και να πετάξω τα οστά τους. Κυρία Ιφηγένεια... Ή σας κυρία. Συγγνώμη. Ξέρετε πώς λέγομαι στο επώνυμο. Χιδηρόγλου. Από πού νομίζετε έλκω την καταγωγή μου? Από την πλευρά του πατρός μου. Γνωρίζω. Από την Καπαδοκία έλκω την καταγωγή μου. Από την Καπαδοκία, από την Κεσάρια έλκω την καταγωγή μου. Και από τη γιαγιά μου, από την πλευρά του παππού μου, και από την πλευρά της γιαγιάς μου, από τη Σμύρνη. Άρα, είδατε πώς απάντησα. Εγώ, ακούστε, εδώ στην εκπομπή δεν τσεκάρω τις απόψεις αυτών που παίρνουν τηλέφωνο. Έχετε δίκιο. Ο καθένας μπορεί να βγει και να πει αυτό που θέλει. Αλλά προς Θεού. Κρίνεται. Έτσι. Εννοείται. Απλά θυμώνω. Γιατί κάποιοι ακόμα και σήμερα, τους Κεσαριανιώτες, τους λένε, τους ανθρώπους που ζήσαν στην Κεσαριανή, γιατί δεν ήταν όλοι αριστεροί. Ο παππούς μου ήταν φιλοβασιλικότατος. Σκεφτείτε ότι τα χρόνια εκείνα, προπολεμικά και μεταπολεμικά, μέχρι που έφυγε το 1974 από τη ζωή, διάβαζε την Ακρόπολη, που θεωρείται καθαρός δεξιά εφημερίς. Λοιπόν, απλά θυμώνω γιατί, ναι, έχουν δίκιο, έχουν έρθει πολλοί λαθρομετανάστες. Έχουν στον Άγιο, τους βλέπω καθημερινά. Ακόμα και καταστήματα έχουν νοικιάσει. Όμως αυτό δεν πάει δεν μπορεί που δεν είναι, να αναιρέσει την ανθρωπιά από μέσα μου, όταν βλέπω μικρά παιδάκια, είτε από πού πρόσφυγες, είτε από λαθρομετανάστες, να κυκλοφορούν ξυπόλυτα, κουρελιασμένα κλπ. Μάλιστα. Πολύ σωστά τοποθετήστε. Η διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και προσέξτε αυτό που θα πω, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι στοιχειώδης υποχρέωση όποιου θέλει να νοείται χριστιανός ορθόδοξος. Εννοείται. Και όχι μόνο χριστιανός ορθόδοξος, Ευρωπαίος, έτσι, και έχουν την κουλτούρα του πολιτισμού της Δύσης, η οποία είναι ουμανιστική, είναι βαθιά ανθρωπιστική. Άρα, εξασφαλίζουμε πρώτον την αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι κανείς δεν αμφισβητεί ότι μπήκαν παράνομα στη χώρα. Και έχουμε βέβαια υπόψη μας και κάτι άλλο, ότι τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα για όλα αυτά. Ασφαλώς. Είναι τα μόνα αθώα πλάσματα στο όλο τον πλανήτη. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και συγγνώμη για το... Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Εγώ θέλω να τηλεφωνείτε και να μας τα λέτε. Όχι μαζί σας, με την κυρία εκνευρίστηκα, σας μιλώ εντύπως. Εντάξει, ακούστε, υπάρχουν πολλές φορές τρόποι που εκφραζόμαστε, χωρίς να θέλω να καλύψω κανέναν, οι οποίοι δεν αφήνουν, με ακρίβεια το αποτύπωμα της πραγματικής μας σκέψης και στάσης. Ο λόγος είναι ένα χάρισμα. Λιγότερο ή περισσότερο όλοι έχουμε λόγο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαβαθμίσεις. Εγώ δεν θεωρώ ότι όσοι τηλεφωνούν εδώ έχουν κακή πρόθεση. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μετά το ψήφισμα ειδικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της προηγούμενης Πέμπτης, είναι ότι αυτό που με εκνευρίζει, με στενοχωρεί, με φοβίζει αν θέλετε, είναι η αμηχανία με την οποία αντιμετώπισαν το προφανές του ψηφίσματος της προηγούμενης Πέμπτης, το οποίο στήριξαν
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι συντηρητικοί μεταρρυθμιστές, οι φιλελεύθεροι, οι σοσιαλδημοκράτες και οι πράσινοι. Άρα δεν καταλαβαίνω, όταν υπάρχει αυτή η ευρύτατη πλειοψηφία, που είναι η αμηχανία. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρξαν τόσοι βουλευτές, ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι απήχαν από την ψηφοφορία. Ούτε κατάλαβα βέβαια χθες αυτό που προσπάθησε να πει στο Twitter ο κ. Σκύρτσος. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ δημόσια την κυρία Αν Μισελ Ασημακοπούλου, η οποία υπερψήφισε το στήριγμα, και δεν μπορώ πια να βλέπω κάποιους να κάνουν χάρες. Έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ναζισμός και κομμουνισμός σημαίνουν ένα πράγμα. Σημαίνει ανελευθερία. Αυτό σημαίνει. Ακόμα και ο ίδιος ο Τσίπρας στην περιβόητη συνέντευξή του στους Σκούλιγκανς είχε παραδεχθεί ότι στα κομμουνιστικά κόμματα υπήρχε πρόβλημα ανελευθερίας. Γιατί υπήρχε πρόβλημα ανελευθερίας? Και ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, παρακολουθούν τις εξελίξεις, πονούν την κοινωνία, αγαπούν την πατρίδα τους, που δεν πήγαν να δουν τη γνωστή ταινία «Οι ζωές των άλλων» για το πώς ένα ολοκληρωτικό καθεστώς μπορεί να ρημάξει στην κυριολεξία τις ζωές των ανθρώπων? Ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως ο ναζισμός και ο κομμουνισμός, άφησαν πίσω τους δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς. Είναι καιρός να δούμε όλοι ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα. Το πραγματικό διακύβευμα είναι οι ελευθερίες μας, είναι ο τρόπος ζωής μας. Γιατί ο τρόπος ζωής μας, και τον βάζω πίσω από την ελευθερία, γιατί ο τρόπος ζωής μας είναι που εγγυάται την ελευθερία. Οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας είναι ένα ριφλέξιο, είναι ένας αντικατοπτρισμός του πώς ζούμε, του ποιες είναι οι προσδοκίες μας, του ποιο είναι το αξιακό μας πλαίσιο. Και αυτό το αξιακό πλαίσιο είμαστε υποχρεωμένοι να το υπερασπιστούμε. Είναι πάρα πολύ χαρμόσυνο γεγονός το ότι η Χρυσή Αυγή δεν μπήκε στη Βουλή ξανά στις εκλογές του Ιουλίου. Αποδεικνύει και το γεγονός ότι σιγά σιγά ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, αν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό, αλλά καταθέτω την άποψή μου, οριμάζει. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να περιμένει τίποτα, ότι δεν μπορεί να προκύψει καμία απολύτως λύση από ριζοσπαστικούς σχηματισμούς, επαναλαμβάνω, οι οποίοι επιβουλεύονται τις ελευθερίες μας. Και ειδικά στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, που πρόκειται για μια εξόφθαλμα νεοναζιστική, ρατσιστική οργάνωση, η οποία σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα οποία υπέστη η ανθρωπότητα από τον ναζισμό, έρχεται εδώ και μας κουνάει και το δάχτυλο. Λοιπόν, εκτός πολιτικού σκηνικού, στο περιθώριο, εκεί που αυτοί οι κύριοι ανήκουν. Και τελείως υπόθεση. Λοιπόν, ένα λεπτό μένει, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να κλείσει το σημερινό ραντεβού με την επικαιρότητα. Σας είπα κάποια πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι σας είπα πράγματα τα οποία δεν λέγονται έτσι ανοιχτά. Όμως, κυρίες και κύριοι, πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα. Και το θέμα των ελευθεριών μας, των δικαιωμάτων μας, ειδικά μετά την περιπέτεια που πέρασε ο τόπος τα τελευταία 4,5 χρόνια, με ένα κόμμα το οποίο μας έκατσε στο κεφάλαιο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντάς μας, τα βλέπαμε στα κείμενά του, στα κομματικά του έντυπα, ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση και τα κομμουνιστικά καθεστώτα στην Ανατολική Ευρώπη είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα. Έτσι είπαν, ενδιαφέρον πείραμα. Το ότι χάθηκαν κατά αυτούς, χάθηκαν φαίνεται δεκάδες εκατομμύρια ζωές, κατά αυτούς είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Αλλά τέλος πάντων, αυτά πρέπει να τα στελιτεύουμε. Ξέρω ότι δυσαρεστώ. Ξέρω ότι θα βρεθώ στο μάτι του κυκλώνα. Αλλά εγώ προσωπικά, ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, θέλω να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη ότι είπα αυτά που ήθελα και από εκεί και πέρα, για μένα προσωπικά και για όλους εσάς, έχει ο Θεός. Καλό σας απόγευμα και τα λέμε Θεού θέλοντος αύριο και πάλι μαζί στις 2. Να είστε καλά.